Καλημέρα. Καλημέρα. Καλημέρα σε όλους, ιδιαίτερα στην Ελένη. Ελένη μου, άλλη μια μέρα στη δουλειά, έτσι. Θα βρεις τον τρόπο να γεμίσεις το χρόνο σου και σήμερα. Αλλά είναι μερόνυχτο. Έχω ξυπνήσει αχάραγα, περιμένοντας το κείμενο. Λοιπόν, να το δούμε από την αρχή. Σήμερα φεύγουνε. Πότε φεύγουν, πόσοι φεύγουν και τι κάνουνε, πού πάνε. Το πόσοι δεν το γνωρίζουμε. Σήμερα φεύγουν. Το πρώτο είναι αυτό. Περιμένουμε μέσα στο πρωινό να σταλεί ένα κείμενο που θα λέει τους λόγους για τους οποίους τα στελέχη αυτά αποχωρούν από το ΣΥΡΙΖΑ. Προφανώς για να... μάλλον, ο κύριος Κασελάκης χθες τους πίεσε. Έβαλε την πολιτική γραμματεία τη συνεδρίαση, στην οποία μετέχουν και αυτοί, και στην πραγματικότητα τους πίεσε. Οι πληροφορίες λένε ωστόσο ότι έχουν βρεθεί οι 8 βουλευτές που συν 2 με τον κύριο Τσακαλώτο και την κυρία Πέρκα θα κάνουν την κοινοβουλευτική ομάδα. Ξέραμε ότι ήταν 7 η ομάδα Αξιόγλου και ποιος θα είναι ο 7ος. Κάποιος από τους μουσουλμάνους. Ποιος θα είναι ο 8ος μάλλον για να φτάσουμε στην δεκάδα. Κάποιος από τους μουσουλμάνους. Ο κύριος Ζεϊμπέκ. Μάλλον ο κύριος Ζεϊμπέκ, αν και οι δικές μου πληροφορίες λένε ότι δέχεται πιέσεις και ο δεύτερος μουσουλμάνος και εκεί δεν αποκλείεται να δούμε τελικά να μην είναι 10, να είναι 11. Αλλά όλα αυτά, Νίκο, θα σου έλεγα, είναι πολύ υποθετικά. Και γι' αυτό εγώ λέω, επειδή περιμένουμε από ώρα σε ώρα, από στιγμή σε στιγμή να δοθεί αυτό το περιβόητο κείμενο, να περιμένουμε λίγο για το πόσοι είναι. Μάλιστα. Το μεσημέρι 4 η ώρα συνεδριάζει η πολιτική γραμματεία και προφανώς... Τώρα, αυτοί που φεύγουν, κάνουν κοινοβουλευτική ομάδα αμέσως, από ό,τι ακούω θα στείλουν μαζί με την επιστολή αποχώρησης και... Στην Βουλή, στον Προεδρείο της Βουλής, για να πούνε ότι εμείς εδώ μαζευόμαστε. Για να μην τους διαγράψει. Για να μην τους διαγράψει. Τώρα, επόμενο ερώτημα. Ο αρχηγός της νέας κοινοβουλευτικής ομάδας θα είναι ο κύριος Χαρίτσης. Ο αρχηγός όλα δείχνουν ότι θα είναι ο κύριος Χαρίτσης. Από εκεί και ύστερα υπάρχει και μία συζήτηση για το ποιος θα είναι και ο αρχηγός του κόμματος. Δεν ξέρω αν ο κύριος Χαρίτσης θα είναι και ο αρχηγός του κόμματος. Στην κοινοβουλευτική ομάδα όλα δείχνουν ότι θα είναι ο κύριος Χαρίτσης. Ποιος μπορεί να είναι άλλος εκτός από τον κύριο Χαρίτση. Και το λέω, υπάρχει και μία συζήτηση σχετικά με τον κύριο Τσακαλώτο. Αν θα μπορούσε ο κύριος Τσακαλώτος τουλάχιστον να είναι αρχηγός του κόμματος. Εγώ λέω ότι υπάρχει μία συζήτηση. Δεν ξέρω αν οι 6-6 και η κυρία Αξιόγλου θα αποδεχτούν στο κόμμα να είναι αρχηγός ο κύριος Τσακαλώτος. Ναι, υπάρχει μία κουβέντα που έχει μείνει στην ιστορία. Την είχαμε πρωτακούσει κάμποσες δεκαετίες πριν, οι παλιοί τη θυμόμαστε. Καθαρές λύσεις. Κώστα Σιμίτης. Ναι, Κώστα Σιμίτης, ακριβώς. Θα τα δούμε όλα μέσα στις επόμενες ώρες, ναι. Νίκο. Όλα αυτά θα φανούν τις επόμενες ώρες. Το κόμμα θα λέγεται ανανεωτική, ριζοσπαστική, αριστερά, αυτό το οποίο έχουμε ακούσει από... Αυτό είναι ένα από τα ονόματα τα οποία έχουν ακουστεί. Άλλοι λένε ότι μπορεί να είναι και κάτι άλλο. Δεν θα μπορούσα να σου πω τώρα κάτι, γιατί ειδικά τα στελέχη της κυρίας Αξιόγλου... Είναι πολύ φιδωλά στις δηλώσεις. Αλήθεια, είναι, το ζούμε όλοι προσπαθώντας να κάνουμε το ρεπορτάζ. Να πω και ένα ακόμα. Μην χάσουμε από το κάδρο και την εικόνα που διαμορφώνεται στην αντιπολίτευση κοινοβουλευτικά. Δηλαδή τώρα πια ο ΣΥΡΙΖΑ θα είναι πόσοι, 37, 38, να δούμε ανάλογα με, τις αποχωρήσεις που θα έχουμε. Ναι. Το ΠΑΣΟΚ έχει 32. Εντάξει, αυτή είναι η δημοκρατία. Να πω κάτι ακόμα. Είναι παραπάνω του ΣΥΡΙΖΑ, έτσι κι αλλιώς. Ο κύριος Δραγασάκης, επειδή πολλά, ας πούμε, ψιθυρίζονται το τελευταίο διάστημα, ότι μπορεί να φύγει κτλ. Έχεις εικόνα αν θα κάνει κάποια κίνηση. Για να φύγει από το ΣΥΡΙΖΑ. Ναι. Θα φύγει. Θεωρώ σίγουρο ότι θα φύγει από το ΣΥΡΙΖΑ. Μάλιστα. Το θεωρώ σίγουρο. Γι' αυτό δεν το λέω ως είδηση.
Το θεωρώ σίγουρο. Οι τοποθετήσεις του κυρίου Δραγασάκη δείχνουν ότι πραγματικά θα φύγει από το ΣΥΡΙΖΑ ταχύτατα. Τώρα καταλαβαίνουμε κιόλας ότι έτσι πώς διαμορφώνονται τα πράγματα, οποιονδήποτε ας πούμε δυσαρεστεί ο κύριος Κασελάκης ή οποιοδήποτε μπορεί να έχει μια σύγκρουση ή ό,τι, θα έχει και μια πόρτα δίπλα. Δηλαδή αρχίζει ένα πράγμα το οποίο δεν είναι εύκολο στη διαχείρισή του. Αυτό, Νίκο, μου ισχύει και για την άλλη πλευρά. Γιατί η συγκατοίκηση και στο καινούριο κόμμα δεν θα είναι εύκολο. Η κυρία Αξιόγλου με τον κύριο με την ομπρέλα δεν τα είχαν και καλά στο παρελθόν. Είχαν μεγάλες συγκρούσεις. Άρα όποιοι δεν τα βρουν θα μπορούν να ξαναγυρίσουν στο ΣΥΡΙΖΑ. Τέλεια. Ωραίο πράγμα. Πήγαινε έλα. Αυτό, Ελένη, συγγνώμη. Αυτό, Ελένη, δεν είναι καλό για σένα, γιατί ανοίγει και άλλη πόρτα. Ναι. Άμα ξεκινήσουν να φεύγουν και από το άλλο, Θανάση μου, σε ευχαριστώ που μου στρώνεις το χαλί. Θέλω επίσημα να αναγγείλω στους αναγνώστες μας και τους θεατές μας κάθε μέρα ότι το κόμμα που λέγεται Ανανεωτική Δημοκρατική Αριστερά μάλλον θα το καλύπτει η κυρία Ελένη Καλογεροπούλου. Το κόμμα ΣΥΡΙΖΑ θα το καλύπτει η Ελένη Καλογεροπούλου και έχει ο Θεός. Θα δούμε. Και όλα τα παράγοντα. Και όλα τα παράγοντα. Εμείς δηλώνουμε εθελοντές. Επειδή υπάρχει ρεπορτάζ, μήπως μπορώ να αποχωρήσω. Okay. Γιατί με παίρνουν επί μόνος. Ωραία. Λοιπόν, να την αφήσουμε και για λίγο την πάμε. Ελένη, να την αποσυνδέσουμε για λίγο και θα δούμε. Θα τα διαβάσω όλα στο Newsit, να το πω. Είμαστε ακριβώς λίγο πριν τις 10 που εμείς κάνουμε εδώ αυτή την κουβέντα. Οπότε ας απελευθερώσουμε την Ελένη για να τα δείτε και να τα διαβάσετε τα υπόλοιπα και να πούμε δύο λόγια αποδέλυπη, γιατί δεν θα είναι εύκολο να παρακολουθήσουμε την επικαιρότητα σήμερα. Θα αλλάζουν όλα σε χρόνο ντετέ. Πάντως το είδαμε χτες το έργο στη Βουλή όπως στρώθηκε, έτσι. Ναι, δηλαδή ο κύριος Μητσοτάκης απευθυνόταν κατά βάση στον κύριο Ανδρουλάκη. Το σκηνικό αρχίζει να θυμίζει πάρα πολύ στα δικά μου μάτια την περίοδο 74-78, όταν ο Καραμανλής, ο Κωνσταντίνος Καραμανλής, παρότι είχε αξιωματική αντιπολίτευση το Γεώργιο Μαύρο τότε της Ένωσης Κέντρου, τσίμπαγε στον Ανδρέα Παπανδρέου, που ήταν τρίτος, το Πασόκ είχε βγει τρίτο κόμμα, και το αποτέλεσμα ήταν τελικά το 81 ο Παπανδρέου πήρε 48%, έτσι. Δηλαδή, ναι, είναι προφανές ότι η μάχη θα δοθεί ανάμεσα σε Μητσοτάκη-Ανδρουλάκη και το Μητσοτάκη τον βολεύει και τον Ανδρουλάκη τον βολεύει. Προφανέστατα. Άρα κάτι που τους βολεύει όλους μάλλον θα γίνει και πράξη. Οπότε αυτό κάνει ακόμη πιο ενδιαφέρον το δρόμο προς τις ευρωεκλογές. Ναι, ευρωεκλογές που θα γίνουν με την ακροδεξιά να είναι σε τεράστια άνοδο σε μεγάλο μέρος της Ευρώπης. Έχουμε τα Ολλανδικά χθες το βράδυ, έτσι. Μία ακόμα χώρα η οποία έχει πλειοψηφία ακροδεξιάς. Σημείο των καιρών, πολύ ανησυχητικά, πάρα πολύ ανησυχητικά. Άλλο πράγμα. Γιατί όσο μεγαλώνει η ανέχεια και η φτώχεια και αυτή η ακρίβεια, υπάρχει μεγάλο έδαφος, δυστυχώς. Και επειδή οι ευρωεκλογές έχουν πάντα αυτή την λίγο πιο φυγόκεντρη τάση και την πιο χαλαρή ψήφο, μπορεί να δούμε πράγματα που θα τρίβουμε τα μάτια μας και μπορεί ο επόμενος θεσμός, ο οποίος θα απαξιωθεί στα μάτια μας, να είναι το Ευρωκοινοβούλιο. Ήδη σε έναν βαθμό, Νίκο, έχει συμβεί αυτό. Δεν έχει συμβεί τόσο έντονα στην Ελλάδα. Στις άλλες χώρες η συμμετοχή είναι πάρα πολύ μικρή. Ναι, απλώς μιλώ για το Ευρωκοινοβούλιο ως θεσμό, γιατί ναι, μεν δεν έχει τις αρμοδιότητες και την δυνατότητα αποφάσεων στο βαθμό που θα θέλαμε, αλλά διατηρεί ένα κύρος. Αν ξαφνικά γεμίσουμε ακροδεξιούς. Τεράστιο θέμα. Εντάξει, μην το χάσουμε. Μάλιστα, Θανάση, για πες μας, έχει τίποτα που... Ηρεμία επικρατεί. Ηρεμία στο μέτωπο των τιμών, έτσι, που εκεί κοιτάζουμε τώρα πλέον. Εκεί είναι όλο το ενδιαφέρον στρέφεται. Δυστυχώς δεν έχουμε κάποιο καλό νέο, γιατί ό,τι νέο έχουμε είναι κακό. Δηλαδή, οι ανατιμήσεις έρχονται μία μετά την άλλη. Σήμερα πάει στα προϋπαντικά, αύριο πάει σε όλες τις κατηγορίες. Κάτι αυξάνεται καθημερινά. Δεν βλέπω να υπάρχει λύση. Οι τιμές των καυσίμων πώς πάνε, γιατί και εκεί έχουμε ένα σανσέρ. Στις τιμές των καυσίμων έχουν μια πολύ πολύ μικρή αποκλιμάκωση που δεν φαίνεται στο μάτι. Έτσι. Mm. Τώρα μην τη συζητάμε, μην πούμε τη λέξη αποκλιμάκωση, γιατί θα μας πει κανένας, ρε παιδιά, από τι βλέπετε. Όντως, τώρα ότι έχει χάσει 0,01 λεπτό. Όχι, το ασανσέρ είναι στις τιμές της πρώτης ύλης.
τις διεθνείς τιμές του πετρελαίου. Το βαρέλι πέφτει. Εδώ είναι, λες και δεν ακούμε τίποτα. Ο κακός χαμός, δηλαδή άμα βάλουμε το γράφημα είναι έτσι. Ναι. Δηλαδή κάποια στιγμή λένε «Α, θα έχουμε μείωση της ζήτησης», βουτάνε 5%. Την άλλη μέρα έρχεται ο ΟΠΕΚ και λέει «Θα κάνουμε συνάντηση και θα μειώσουμε την παραγωγή». Α, θα μειώσουμε την παραγωγή, συν 5%. Εδώ στην Ελλάδα ίδιο είναι κάθε μέρα. Δηλαδή, όποιος κάθεται και παρακολουθεί τις τιμές του πετρελαίου, είναι trader, αναλυτής, ότι είναι, τρελαίνεται, έτσι. Μάλιστα. Λοιπόν, και δεν αφήνει την αγορά να ηρεμήσει λίγο. Για τώρα πες. Σήμερα αυτή τη στιγμή είναι 0,70 κάτω. Εντάξει, μπορεί, μόλις κλείσουμε και στρίψει στη γωνία να είναι 2% ή πάνω ή κάτω. Δεν ξέρω, κανένας δεν ξέρει. Για πες, Ευαγγελία. Θα πω μια παράμετρο. Στο Βέλγιο συναντήσαμε μια καταναλωτική οργάνωση, η οποία είναι η μεγαλύτερη στο Βέλγιο, με μεγάλη παρεμβατικότητα κτλ. Ένα από τα πράγματα τα οποία έχει τη δικαιοδοσία να κάνει και έχει αποτέλεσμα είναι να κοινοποιεί ποιες εταιρείες εσχροκερδούν και σε ποια προϊόντα. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, διότι φοβούνται την δημοσιοποίηση σε αυτή την κατεύθυνση και πραγματικά είναι ένα μέτρο ανάσχεσης έτσι, καταχρηστικών ενεργειών. Εδώ αυτό δεν το έχουμε δει. Ίσως θα ήταν ένα μέτρο. Είναι πολύ ωραία ιδέα. Πρέπει να γίνει με ευθύνη τα στοιχεία να είναι ακριβή, εννοώ, για να μην έχουμε εμπορικό παιχνίδι. Γιατί όλα αυτά έχουν και ένα κίνδυνο να ανταγωνιστές να βγάζουν ένα στο μάτι του άλλου. Αλλά, και... ναι, ναι, πες το, Ευαγγελία. Και ένα άλλο tip που κάνουν, που είδα και νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό. Στα σούπερ μάρκετ, στις τιμές, υπάρχει δίπλα και η ημερομηνία που μπήκε αυτή η τιμή. Δηλαδή, βρήκα προϊόν το οποίο ευρείας χρήσης, που η τιμή του ήταν από 20 Δεκάτου του 22. Ναι, αυτό είναι πάρα πολύ χρήσιμο, έχεις δίκιο, γιατί δείχνει το πότε έγινε η τελευταία αύξηση στην πραγματικότητα. Ακριβώς, έτσι. Και ο καταναλωτής μπορεί να συγκρίνει ένα ανταγωνιστικό προϊόν και να δει ότι πήρε τελευταία αύξηση και μεγάλη αύξηση και αυτό βοηθά. Έλα, πες τα, Ελένη. Λοιπόν, Νίκο, ναι. Πάει ο κύριος Χαρίτσης αυτή τη στιγμή, είναι στη Βουλή, μαζί με τον κύριο Νάσο Ηλιόπλο, να δούνε τον πρόεδρο της Βουλής. Αυτή είναι η ενημέρωση η οποία ήρθε. Στο γραφείο, έχουν συνάντηση στο γραφείο του πρόεδρου της Βουλής. Άρα η ιστορία τελείωσε. Κάνουν την κίνηση πρώτα της ανεξαρτητοποίησης, για να μην διαγραφούν δηλαδή από τον κύριο Κασελάκη, και στη συνέχεια θα έρθει το περιβόητο κείμενο με το οποίο θα λένε τους λόγους για τους οποίους... Το ερωτηματικό για μένα είναι πόσοι θα είναι. Δηλαδή αυτό που θα το μάθουμε στην πορεία και θα το διαβάσουν οι αναγνώστες μας στην πορεία. Το πράγμα εξελίσσεται έτσι όπως το είχαμε πει και χρονικά, γιατί οι εξελίξεις θα ξεκινάγαν περίπου στις 10 το πρωί. Αυτό ήταν το χρονοδιάγραμμα το οποίο είχαμε. Τώρα είναι 10, άρα πάνε τα πράγματα έτσι όπως ξέραμε ότι θα πάνε. Μένει όμως να δούμε τα νούμερα. Το ξαναλέω, είναι πολύ κρίσιμο, πολύ σημαντικό. Το ότι πάει ο κύριος Χαρίτσης, προφανώς είναι η επιβεβαίωση ότι αυτός θα είναι ο επικεφαλής. Μαζί με τον κύριο Ηλιόπουλο πηγαίνουν βεβαίως, για να μην πάει μόνος του, φαντάζομαι. Και μένει να δούμε τώρα αν θα είναι 10, αν θα έχει. Θα του πει εκτός από το ότι. Εμένα μου λέγανε χθες ότι μπορεί να υπάρξει κι άλλος ένας, δηλαδή να είναι 11 οι βουλευτές. Ναι, ναι. Δεν γνώριζαν αν ο ενδέκατος θα φύγει τώρα ή θα φύγει σε λίγο για να γίνει το μαρτύριο της σταγόνας, να συντηρείται η κρίση. Λοιπόν, νομίζω ότι πρέπει να πάμε να κάνουμε τηλέφωνα και να γράφουμε συνέχεια. Είναι, είπαμε, η μέρα που η Ελένη Καλογεροπούλου θα την περάσει. Είναι άλλη μια μέρα. Είναι άλλη μια μέρα. Άλλη μια μέρα στη δουλειά. Καλημέρα, καλημέρα. Πάμε να γράψουμε. Καλημέρα, καλημέρα.